είχαν ότι πρέπει να γίνουν αυτά. Και εδώ είναι και το βασικό ζήτημα. Πρόκειται για ένα σκάνδαλο ή για επιμέρους σκάνδαλα ή για ένα σύστημα που παράγει σκάνδαλα. Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βάλουν το χέρι τους στο μέλι να το κάνουν. Έχουμε, ξέρετε, ακούω μερικές φορές συζητήσεις που λένε υπάρχει αυτή η διάσταση, υπάρχει και η άλλη διάσταση, υπάρχει το πολλαπλό σύμπαν, υπάρχει τα παράλληλο σύμπαν σε αυτά τα πράγματα και υπάρχει και η πραγματικότητα. Ότι την ώρα που αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός προσπαθούσαν άλλα χρόνια να τον κάνουν συνένοχο, τώρα του κόβουν τους μισθούς, τις συντάξεις κτλ. Την ίδια ώρα πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Αποκαλύπτονται. Αποκαλύπτονται. Ναι. Εδώ θα πρέπει να προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπέρα. Να δούμε αυτό έχει και αλλού πηγές. Ξέρετε, και εσείς και εμείς, φαντάζομαι και όλοι στο πάνελ, τέτοια πράγματα με μία έννοια και μέσα σε εισαγωγικά τα γνώριζαν. Ότι γίνονται αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι δεν είχαν να τα καταπολεμήσουν. Δεν υπάρχουν. Είχαμε ούτε τους μηχανισμούς ούτε τις αποδείξεις. Κάποιος έφτιαξε τους μηχανισμούς. Άρα εδώ πρέπει να δούμε τα συγκεκριμένα ζητήματα και πώς θα προχωρήσουμε. Ένα ζήτημα. Δεν μπορεί η εκτελεστική εξουσία να έχει τα πάντα και οι δυνατότητες της ελάσσονος ή της μείζωνος αντιπολίτευσης να είναι πολύ μικρές και πολύ λιγότερες να είναι οι δυνατότητες κοινωνικού ελέγχου. Δεύτερο, η διαδικασία και έστω και με συνταγματική αναθεώρηση του τρόπου που απονέμεται και δομείται, αν θέλετε, η δικαιοσύνη πρέπει να προχωρήσει. Η δυνατότητα που έχει η εκτελεστική εξουσία να ορίζει στην ουσία την ηγεσία της δικαιοσύνης πρέπει να πάψει. Πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένη σε τρεις εξουσίες. Γιατί η επιβολή με έναν τρόπο έχει τη δυνατότητα να συγκαλύπτει. Κύριε Βίτσα, μισό λεπτό. Εάν ήταν η διορισμένη ηγεσία της δικαστικής εξουσίας από την κυβέρνηση, σας βεβαιώνω ότι δεν θα βγάζανε την ημέρα του σόου για την ανάληψη προεδρίας το βράδυ αυτή να τρέχανε στα σπίτια. Συμφωνώ απολύτως, δεν έχω καμία διαφωνία. Δεν έχω καμία διαφωνία. Και να στείλουν το μεγάλο σόου της κυβέρνησης στα τάρταρα. Δεν έχω καμία διαφωνία. Κάνουν οι άνθρωποι αυτό που νομίζουν. Οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια, γιατί και ο δικαστής είναι άνθρωπος. Εντάξει, εγώ προσπαθώ να καταλάβω πώς μια στιγμή που οδηγούνται στη φυλακή ή στην ανάκριση, τέλος πάντων, άνθρωποι που άλλη φορά αποκλείονταν να οδηγηθούν, πώς αυτή τη στιγμή βάζετε θέμα λειτουργίας της δικαιοσύνης. Αυτό ρωτάω. Όχι, δεν βάζω λειτουργίας της πολιτικής, βάζω. Ναι, ότι διορίζουν τους επικεφαλής. Άρα πρέπει να γίνουν και αλλαγές ώστε να θωρακιστεί η δυνατότητα της δικαιοσύνης να λειτουργεί. Αυτό βάζω και να μην λέμε δεν, μπράβο. Δεν ανέβει το γεγονός. Όχι, καθόλου δεν το ανερεί, ίσα λέω το αποδεικνύει. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Ναι, κυρία και το τρίτο πράγμα, οι πολιτικές προεκτάσεις που εμείς βλέπουμε είναι ότι πρέπει να αλλάξει αυτού του είδους το πολιτικό σύστημα που έχει το τρίγωνο της αμαρτίας. Και θα δώσω την κυρία Σημακοπούλου, εσείς θα το δώσετε το λόγο. Το τρίγωνο της αμαρτίας που έχει στην κορυφή του το πολιτικό σύστημα, την τραπεζοκρατία και τη μηντιοκρατία που αυτή τη στιγμή βγαίνουν και στη βάση των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είστε και εσείς το τρίγωνο της αμαρτίας. Κοιτάξτε, πάλι θα πιάσουμε την ίδια κουβέντα. Η μηντιοκρατία δεν αφορά τους δημοσιογράφους, δεν και καλά, ή τουλάχιστον δεν αφορά την πλειονότητα των δημοσιογράφων, αφορά ένα σύστημα που αλληλοδιαπλέκεται. Υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού, δεν λέω από εσάς, λέω από τον ίδιο τον κόσμο. Δεν τα βλέπει, δεν τα ξέρει. Ναι, είναι παγκοσμίως γνωστό αυτό και αποδεκτό, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά μέσα σε αυτό το σύστημα είσαστε κι εσείς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτοί που κυβερνάνε και είναι όλος αυτός ο χορός. Μέσα στο σύστημα είναι και αυτό. Και οι διαφημιστικές εταιρείες. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε ότι είναι μια ευρεία έννοια η μηντιοκρατία. Εγώ λέω το εξής. Μέσα στο σύστημα υπάρχουν και οι άνθρωποι και οι πολιτικές δυνάμεις και οι κοινωνικές δυνάμεις που θέλουν να διαρρήξουν και να επανασυγκροτήσουν ή να ξανασυγκροτήσουν ανάλογα. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί. Κυρία Σημακοπούλου, εσείς είσαστε νέα πολιτικός βέβαια, αλλά αισθάνεστε ότι σας αφορά σαν πολιτικό σύστημα, σας αφορά όλη αυτή η μπόχα που αναδύεται αυτές τις τελευταίες μέρες. Από εδώ, από εκεί, σκάνδαλα. Μιλάμε για πάρτι εκατομμυρίων δισεκατομμυρίων.